Ζυγίζομαι μανιωδώς. Ζυγίζομαι σίγουρα 2 φορές την ημέρα, μπορεί και 3 και 4 και 5. Όλες οι μέρες μου τα τελευταία 5 χρόνια ήταν αντιγραφή επικόλυξη. Μετράω θερμίδες μανιωδώς και γνωρίζω απ' έξω όλες τις θερμίδες των τροφίμων που τρώω. Έτρωγα συγκεκριμένα τρόφιμα, συγκεκριμένες ποσότητες, συγκεκριμένες θερμίδες. Από συγκεκριμένα μπολάκια, ένα συγκεκριμένο κουταλάκι, ένα συγκεκριμένο πιρούνι, ένα συγκεκριμένο μαχαίρι. Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, σήμερα θα δοκιμάσουμε μαζί ρύζι και παράλληλα θέλω να σας πω πώς είναι το μυαλό κάποιου που έχει ΔΔ, ποιοι είναι όλοι οι ψυχαναγκασμοί που κάνω, τι σκέφτομαι, ποιες είναι αυτές οι άσχημες συνήθειες που κάνω όλα αυτά τα 13 χρόνια. Ετοιμάζω λοιπόν εγώ το ρύζι μέσα στην κουζίνα και μάλιστα το ρύζι ήταν από τα πρώτα φαγητά που έκοψα, το ρύζι με το κοτόπουλο. Ήταν το πρώτο φαγητό που έκοψα όταν ήμουν 16 και είχε ξεκινήσει η ΔΔ. Το λέω μάλιστα και στο βίντεο που έκανα με την ιστορία μου με την Ανώ. Πριν πάρα πολλά χρόνια, το 2017 το είχα γυρίσει. Τότε νόμιζα ότι είχα αναρρώσει, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ. Είχα βου, είχα διαφορετική ΔΔ. Είχα προσπαθήσει να αναρρώσω μόνη μου από την Ανώ και το γύρισα σε βου. Και μετά ξανά σε Ανώ πάρα πολύ γρήγορα. Όταν είχα βου, ήταν η μόνη περίοδος που έκανα. Πίεζα τον εαυτό μου να κάνει και έκανα υπερβολική γυμναστική έτσι ώστε να αποβάλω τις έξτρα θερμίδες που έτρωγα. Ήταν από τις χειρότερες περίοδες της ζωής μου γιατί ήταν εξουθενωτικές και είναι πολύ άσχημο να κάνεις κάτι τέτοιο στον εαυτό σου στο μπάνιο. Από τότε μου έχει μείνει τραύμα και φοβάμαι απίστευτα να κάνω με το. Δηλαδή, ακόμα και αν τύπα ξύλο πάθαινα δηλητηρίαση και έβγαινε η τροφή από μόνη της, θα φοβόμουν απίστευτα. Ήθελα να το σημειώσω και αυτό περισσότερο διότι έχω δει έτσι 1-2 σχόλια, ίσως από άτομα τα οποία δεν με παρακολουθούν. Και σε περίπτωση κιόλας που το έχει σκεφτεί κάποιος, το οποίο δεν είναι λάθος, εννοείται πως εδώ είμαι για να σας τα πω όλα και να σας μιλήσω ανοιχτά. Πώς είναι το μυαλό λοιπόν κάποιου που έχει ΔΔ? Φοβάμαι τόσο πολύ μη παχύνω που περιορίζω την τροφή μου και έτσι σιγά σιγά χάνω κιλά. Και όπως έχω ξανααναφέρει, είναι το μόνο πράγμα νομίζω που έχω αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο μου. Κάπως έτσι είχε ξεκινήσει. Δηλαδή στην αρχή φοβόμουν μην πάρω κιλά, που με αυτόν τον τρόπο περιόριζα την τροφή μου και αντί να μένω σταθερή στα κιλά, έχανα κιλά. Αυτά σας τα έχω πει. Τι δεν σας έχω πει όμως τώρα είναι όλοι οι ψυχαναγκασμοί και όλα τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία έκανα τα τελευταία 13 χρόνια και συνεχίζω να κάνω πολλά από αυτά, αλλά προσπαθώ σιγά σιγά να τα κόψω, να τα μειώσω. Όταν ζεις τη ζωή σου με ένα συγκεκριμένο τρόπο για 13 χρόνια, σχεδόν τη μισή σου ζωή, είναι πολύ δύσκολο να τα αλλάξεις από τη μία μέρα στην άλλη. Και κυρίως γιατί μιλάμε για μία ψυχική ασθένεια, όχι για απλές συνήθειες όπως να σταματήσω να είμαι στο κινητό μου κάθε βράδυ για 2 ώρες ή να σταματήσω να πίνω αναψυκτικά ή να κόψω το κάπνισμα, το οποίο είναι εθισμός αλλά δεν είναι ασθένεια. Οι συνήθειες και οι ψυχαναγκασμοί που κάνω είναι πολλοί και αρκετοί από αυτούς ισχύουν για τα περισσότερα άτομα που πάσχουν από ΔΔ, είτε έχουν την ίδια με εμένα ή κάποια διαφορετική. Έχω μανία με τους αριθμούς γενικότερα. Συγκεκριμένα, πρώτα απ' όλα έχω μανία με τη ζυγαριά, με τον αριθμό στη ζυγαριά και αυτός ο αριθμός ποτέ δεν είναι αρκετά καλός. Πάντα ήθελα να κατέβω. Για παράδειγμα, όταν έμεινα πριν 2-3 χρόνια στο διαμέρισμά μου στην Αθήνα, είχα ξεκινήσει από τα 42 κιλά. Θυμάμαι, έλεγα θέλω να φτάσω στα 41, αλλά όχι πιο κάτω. Λέω στα 41 θα σταματήσω εκεί. Όταν έφτασα τα 41, λέω θέλω να πάω στα 40, αλλά στα 40 θα σταματήσω εκεί, δεν θα πέσω παρακάτω. Το ίδιο συνέβη και όταν πήγα Αμερική, που έπεσα στα 39, 38 με τίποτα. Και δεν περίμενα ποτέ ότι θα έφτανα τα 39 κιλά, δεν περίμενα ποτέ ότι θα έπεφτα κάτω από 40. Ακόμα και τα 42 θυμάμαι μου φαινόντουσαν υπερβολικά λίγα, ακόμα και τα 45 μου φαινόντουσαν υπερβολικά λίγα. Ό,τι είναι κάτω από 50 και είναι κάτω από το φυσιολογικό μου, πάντα μου φαινόταν πολύ μικρός αριθμός. Αλλά έχω αυτό το κόλλημα με αυτόν τον αριθμό, ο οποίος ποτέ δεν είναι αρκετά καλός. Και πάντα θέλω να πέσω 1 κιλό κάτω από αυτόν τον αριθμό που είμαι. Τώρα δεν θέλω να το κάνω αυτό, εννοείται. Θέλω να βάλω κιλά, όσο και να φοβάμαι. Αλλά τα κιλά και το βάρος που πρέπει να πάρω είναι συζήτηση για επόμενο βίντεο. Θέλω να συνεχίσω τώρα με τον επόμενο ψυχαναγκασμό. Μετράω θερμίδες μανιωδώς και γνωρίζω απ' έξω όλες τις θερμίδες των τροφίμων που τρώω. Μάλιστα, γράφω κάθε μέρα στο κινητό μου όταν τρώω κάτι, τις θερμίδες στην αναζήτηση στο Google και κάθε φορά που τρώω κάτι προσθέτω
θέτω σε αυτή τη σελίδα τις θερμίδες. Δηλαδή θα γράψω 100 συν 20, μετά από λίγες ώρες όταν φάω κάτι ακόμα θα προσθέσω συν 50 θερμίδες, λέω τώρα νούμερα, και έτσι συνεχίζω όλη μέρα. Τα ξέρω και τα θυμάμαι και στο μυαλό μου, αλλά πάντα θέλω να τα έχω και στο κινητό μου σε περίπτωση που συμβεί κάτι και ξεχάσω πόσες θερμίδες έχω φάει ακριβώς. Αυτό τα τελευταία 5 χρόνια, επειδή τα τελευταία 5 χρόνια τρώω ακριβώς το ίδιο και τις 3 συγκεκριμένες τροφές, μου ήταν πολύ εύκολο γιατί ήξερα ακριβώς τι θα έτρωγα, σε τι ποσότητα, ποιες ήταν οι θερμίδες, ποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Όλες οι μέρες μου τα τελευταία 5 χρόνια ήταν αντιγραφή επικόληξη. Έτρωγα συγκεκριμένα τρόφιμα, συγκεκριμένες ποσότητες, συγκεκριμένες θερμίδες. Από συγκεκριμένα μπολάκια, ένα συγκεκριμένο μπολάκι για τις ντομάτες και για τα μήλα μου και ένα άλλο συγκεκριμένο μπολάκι για τις ριζοκοφρέτες μου. Στην Κύπρο είχα ένα συγκεκριμένο κουταλάκι, ένα συγκεκριμένο πιρούνι, ένα συγκεκριμένο μαχαίρι. Όλες μου οι κινήσεις ήταν ρομποτικές, δεν σκεφτόμουν τι έκανα. Έβγαινα αναβίαστα. Πήγαινε 6,5 ώρα, πήγαινα στην κουζίνα και ξεκινούσα και έπαιρνα όλα τα πράγματα που χρειαζόμουν για να φτιάξω το φαγητό μου. Και μάλιστα γνωρίζω ότι περισσότεροι από εμάς έχουμε το αγαπημένο κουτάλι, το αγαπημένο πιρούνι, το αγαπημένο πιάτο από το οποίο θέλουμε να τρώμε. Το είχα και έτσι, αλλά ήταν και ψυχαναγκασμός, ήταν και σαν ασφάλεια κιόλας, με την έννοια ότι ήξερα ακριβώς τι έκανα και αυτό για την ώρα που είπα πριν λίγο. Όλα αυτά τα χρόνια είχα συγκεκριμένες ώρες τις οποίες έτρωγα. Το πρωί όχι τόσο, δηλαδή τα τελευταία 5 χρόνια που τρώω πρωινό, όταν ξυπνάω, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να φάω πρωινό. Γιατί πάντα πεινάω πάρα πολύ το πρωί και ξαναλέω, δεν έχει να κάνει με την πείνα ή με την όρεξη. Πεινάω κανονικά, έχω και είχα όρεξη κανονικά όπως όλοι μας. Αλλά το βραδινό μου έπρεπε να ήταν στις 7. Εάν δεν πήγαινε 7 η ώρα, δεν έτρωγα. Αν ήταν 6 και 59, δεν έτρωγα. Αν έτρωγα κάτι πριν τις 7, είτε ήταν 4, 5, 6,5, ένιωθα πάρα πολύ άσχημα. Είχα τρομερές τύψεις. Ένιωθα άσχημα με τον εαυτό μου. Λέω, γιατί το έκανες τώρα αυτό. Ήμουν πολύ σκληρή με τον εαυτό μου. Τα πρώτα 8 χρόνια, αντί για πρωινό, έτρωγα το μεσημέρι. Έτρωγα μεσημεριανό. Το οποίο δεν ήταν κανονικό φαγητό, ήταν πάλι από αυτά τα ασφαλή τρόφιμα που είχα. Όσον αφορά τη ζυγαριά, είχα περιόδους που δεν ένιωθα καθόλου άνετα να ζυγιστώ και δεν ανέβαινα με τίποτα. Φοβόμουν απίστευτα. Και άλλες περιόδους, όπως τα τελευταία 5 χρόνια, που ζυγίζομαι μανιωδώς. Ζυγίζομαι σίγουρα 2 φορές την ημέρα, μπορεί και 3 και 4 και 5. Το οποίο είναι λάθος. Κανονικά πρέπει να ζυγίζεσαι, όχι πρέπει, στη διαδικασία ανάρρωση στην οποία έχω μπει, πρέπει να ζυγίζομαι 1 φορά την εβδομάδα. Κυρίως για να ξέρουμε που βρισκόμαστε, ότι πάμε καλά. Αλλά δεν το έχω καταφέρει ακόμα και μάλιστα είναι ένα challenge το οποίο έχουμε βάλει με τη θεραπεύτριά μου. Μου είπε να ξεκινήσω να ζυγίζομαι. Καταρχάς, όχι 2 φορές την ημέρα, αυτό είναι κομμένο, 1 φορά την ημέρα. Αλλά αυτό να είναι μέρα παραμέρα. Δηλαδή να είναι 1 φορά μέσα στην ημέρα μου και όχι κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Το βράδυ πριν φάω πρέπει να έχω πλύνει τα δόντια μου πρώτα για να έχει περάσει λίγη ώρα. Μετά να κάνω μπάνιο, να βάλω όλες τις κρέμες προσώπου μου, να φορέσω τα καθαρά ρούχα του σπιτιού, να είμαι καθαρή και μετά να πάω στην κουζίνα να ετοιμάσω το φαγητό μου και όταν φτάσει 7 η ώρα να φάω. Αυτό με την ώρα όμως, κάτι για το οποίο μάλιστα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και δεν περίμενα ποτέ να μου ήταν τόσο εύκολο. Τώρα που έχω μπει στην διαδικασία θεραπείες και τρώω και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό, δεν πεινάω τόσο πολύ το βράδυ, οπότε δεν με πειράζει αν δεν είναι 7 η ώρα που θα φάω και αν φάω στις 7.30, 7 και 40. Τελικά πολύ μεγάλο μέρος αυτού του συγκεκριμένου ψυχαναγκασμού με την ώρα ήταν το γεγονός ότι πεινούσα πάρα πολύ. Και είχα βρει μια συγκεκριμένη ώρα η οποία δεν ήταν ούτε πολύ αργά, γιατί αν θυμάστε, μόνο πρωινό έτρωγα. Δηλαδή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 7 πάνε πάρα πολλές ώρες. Δεν ήταν λοιπόν ούτε πολύ αργά, ούτε 8-9, αλλά ούτε και πολύ νωρίς για βραδινό, π.χ. 6-5. Γιατί μετά αργότερα το βράδυ θα πεινούσα. Οπότε αυτό έχει σταματήσει πάρα πολύ εύκολα. Και σιγά σιγά όλοι αυτοί οι ψυχαναγκασμοί και συνήθειες έχουν αρχίσει και μαλακώνουν. Κυρίως γιατί έχω μπει σε αυτό το πρόγραμμα, έχω αρχίσει να μαθαίνω πώς να ζω κανονικά, σε εισαγωγικά. Πώς να τρώω κανονικά. Όχι ότι δεν ήξερα. Ξαναλέω, είναι ασθένεια. Είναι διαφορετικό να γνωρίζεις, να έχεις αντίληψη και διαφορετικό να το κάνεις. Ζυγίζω πάντα το φαγητό πριν το φάω. Δηλαδή, ζύγιζα και τις ντομάτες και τα μήλα και τις ριζογκοφρέτες. Πέρα δηλαδή από την ποσότητα, από τον αριθμό της ριζογκοφρέτας που θα έτρωγα μέσα στην ημέρα, έπρεπε να ξέρω και τα γραμμάρια. Τώρα που έχω μπει στη διαδικασία θεραπείας, επειδή δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η ποσότητα του κοτόπουλου που πρέπει να φάω και επειδή κιόλας πρέπει να τρώω συγκεκριμένες ποσότητες στην αρχή και σιγά σιγά να αυξάνουμε την ποσότητα ανά 20 γραμμάρια, πρέπει να τα ζυγίζω για να γνωρίζω. Αλλά ούτως ή άλλως δεν θα μπορούσα να ξέρω τι ποσότητα να φάω, γιατί δεν ξέρω κιόλας τι με γεμίζει. Δύσκολα καταλαβαίνω πότε σταματάει η πείνα και πότε έχω χορτά.
φτάσει, αλλά και δύσκολο κιόλας καταλαβαίνω πότε πεινάω. Συνήθως την πείνα όλα αυτά τα χρόνια την ένιωθα περισσότερο με την έννοια της αδυναμίας. Όταν ένιωθα αδύναμη, υπερβολικά αδύναμη, καταλάβαινα ότι εκεί πεινάω πάρα πολύ. Ναι, μπορεί να πεινούσα, μπορεί να γουργούριζε η κοιλιά μου, αλλά επειδή όλη μέρα πεινούσα και είχα συνηθίσει αυτή την έννοια της πείνας, δεν με πείραζε και επειδή ήταν κιόλας πολύ αυστηρό το πρόγραμμά μου. Οι τύψεις είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της διαταραχής και στην αρχή ιδίως που είχα περισσότερες επιλογές τροφίμων, ήταν 10 τότε τα τρόφιμα και δεν είχα μάθει ακόμα πώς να το διαχειριστώ όλο αυτό, έπρεπε να σκεφτώ πολύ καλά τι θα έτρωγα μέσα στην ημέρα μου. Συνήθως το σκεφτόμουν όλη μέρα, γιατί αν έτρωγα κάτι με το οποίο τελικά δεν ένιωθα άνετα ή δεν το είχα σκεφτεί καλά, μετά είχα τρομερές τύψεις. Και ένιωθα τρομερές τύψεις και είχα νεύρα με τον εαυτό μου εάν έτρωγα περισσότερες θερμίδες από όσες είχα θέσει τον εαυτό μου εκείνη την ημέρα. Τα τελευταία 5-6 χρόνια, επειδή οι κινήσεις μου είναι σχεδόν ρομποτικές, ήξερα ακριβώς τι θα φάω, τι ώρα, σε τι ποσότητες, ποιες είναι οι θερμίδες, δεν είχα περιθώρια λάθους. Οπότε οι τύψεις ήταν κάτι το οποίο δεν ένιωθα τόσο συχνά. Έτρωγα πάντα μόνη μου, ποτέ κανένας δεν με έβλεπε να τρώω. Τώρα σιγά σιγά, όσο είμαι εδώ και έχω μπει και σε αυτή την θεραπεία ανάρρωσης, δεν με πειράζει να φάω και στο σαλόνι. Έχω φάει και μαζί με την αδερφή μου και τη μητέρα μου. Δεν με πειράζει να φάω μπροστά από άλλους. Δεν ντρέπομαι να φάω μπροστά από άλλους. Αλλά όταν έτρωγα τα δικά μου, τις ριζοκοφρέτες, τις ντομάτες, τα μήλα, τότε ήθελα να ήμουν μόνη μου. Δεν ήθελα να με βλέπει κανείς, γιατί ούτε ήταν ωραίο θέαμα, δεν ήταν όμορφος ο τρόπος που έτρωγα. Και δεν μιλάω για τον τρόπο, μιλάω για τα πράγματα που έτρωγα. Αλλά ένιωθα και ντροπή, ένιωθα ότι θα με κρίνουν ότι τρώω. Όλα αυτά, η ΔΔΔ, προέρχεται από έναν αριθμό παραγόντων. Γονίδια, δηλαδή αν είχε κάποιος άλλος στην οικογένειά σου ΔΔΔ, πιθανότητα να έχεις και εσύ. Το οικογενειακό σου περιβάλλον, το κοινωνικό σου πλαίσιο, σχολείο, αν είχες κάποια και εμπειρία. Επίσης είναι η χημική ανισορροπία. Δεν επιλέγεις να έχεις μία ΔΔΔ. Δεν είναι επιλογή. Μεγάλο ρόλο παίζει και η τελειομανία και η ανάγκη να ελέγξεις τη ζωή σου. Νιώθεις ότι δεν μπορείς να ελέγξεις τη ζωή σου, οπότε προσπαθείς να ελέγξεις το φαγητό σου. Αλλά σε μία ΔΔΔ δεν έχεις ποτέ εσύ τον έλεγχο. Η ΔΔΔ τον έχει. Λοιπόν, έχουμε βγάλει πρόγραμμα με την ψυχοθεραπεύτριά μου για το τι θα τρώω μέσα στην ημέρα μου, μέσα στις ημέρες μου, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, συν snacks. Και στην αρχή, μόλις βγάλαμε το πρόγραμμα, φοβόμουν πάρα πολύ μη πεινάσω και μάλιστα ήταν ένας φόβος που είχα και μικρή και ένας φόβος που είχα όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ήξερα να τρώω κανονικά ή να ζω κανονικά. Είχα μάθει να ζω με τη ΔΔΔ την μισή σχεδόν μου ζωή. Ξέρω πως να τρώω κανονικά γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχω διαβάσει χωρίς υπερβολές όντως χιλιάδες επιστημονικά άρθρα, κείμενα, έχω ακούσει ομιλίες, έχω δει χιλιάδες βίντεο στο YouTube για τη διατροφή, για τα τρόφιμα, για το φαγητό, για τη δίαιτα, για άλλες ΔΔΔ. Έχω τις γνώσεις, αλλά έχω ΔΔΔ. Πάλι στην αρχή, μόλις ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα για το τι θα τρώω μέσα στην ημέρα μου, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τρώω και μεσημεριανό. Θα μου ήταν πιο εύκολο, για παράδειγμα, αν έτρωγα μόνο μεσημεριανό και βραδινό, χωρίς το πρωινό. Αλλά το ότι τρώω και πρωινό και μεσημεριανό και βραδινό, και έχουμε και τα snacks τα οποία προσπαθώ, αλλά ακόμα παλεύω με τα snacks, μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Τώρα το έχω συνηθίσει. Τώρα δεν μπορώ εάν δεν φάω μία μέρα και το πρωινό που έχουμε βγάλει και το μεσημεριανό μας και το βραδινό μου. Αν δεν το κάνω αυτό, μετά θα φοβάμαι ότι θα πεινάσω. Δεν ξέρω γιατί έχω αυτόν τον τρομερό φόβο μη πεινάσω, τον οποίο πάντα είχα και είναι και λίγο οξύμορο όταν έχεις τη συγκεκριμένη ΔΔΔ που έχω εγώ. Έχω έτοιμο το ρύζι και βγάζω και TikTok αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η πρώτη φορά που δοκιμάζω ρύζι, αλλά μου αρέσει τόσο πολύ και το ρύζι και το κοτόπουλο που δεν νομίζω να τα βαρεθώ ποτέ. Και κάθε φορά που τα τρώω, νιώθω πως είναι η πρώτη φορά που τα τρώω. Δεν έχω συνηθίσει ακόμα τη γεύση. Πάνε και τόσα χρόνια, πάνε 13 χρόνια από τότε που έφαγα ρύζι και κοτόπουλο. Έφτιαξα μια σπιτική σάλτσα ντομάτας, την οποία την έβαλα στο πλάι, αλλά νομίζω θα το ανακατέψω όλο μαζί. Στη σάλτσα ντομάτας έβαλα και διάφορα μπαχαρικά. Έβαλα κίμινο, μαύρο πιπέρι καγιέν, τσίλι και πάπρικα. Πολύ καλύτερα έτσι. Για να δούμε. Είναι πολύ ωραίο. Σας λέω, ενθουσιάζομαι κάθε φορά που το τρώω, γιατί νιώθω πως είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια. Δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Mm.
Είναι ο πρώτος υδατάνθρακας που τρώω. Από κανονικά φαγητά έχουμε ρύζι, πατάτες και μακαρόνια. Το ρύζι μου είναι το πιο εύκολο να ξεκινήσω να το τρώω. Μετά θέλω να δοκιμάσω πατάτες. Μακαρόνια δεν είμαι ακόμα έτοιμη να φάω, τα φοβάμαι πάρα πολύ. Αλλά ήταν το αγαπημένο μου φαγητό και νιώθω πως εάν δοκιμάσω ποτέ μακαρόνια θα βάλω τα κλάματα. Όχι από το φόβο, αλλά επειδή μου άρεσαν τόσο πολύ και τα έχω συνδυάσει με τόσο όμορφες αναμνήσεις. Κάτι που στερούσα από τον εαυτό μου τη μισή μου ζωή. Να είμαι σε τραπέζια με οικογένεια και όλοι να είναι χαρούμενοι γελώντας και τρώγοντας και εγώ χωρίς πιάτο μπροστά μου. Ήταν μάλιστα το πρώτο πράγμα που έκοψα όταν ξεκίνησε η Δέλτα μου στα 16. Το ρύζι με το κοτόπουλο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αλάτι και κανονικά βάζω πάρα πολύ αλάτι. Το ξέρω ότι δεν κάνει καλό, αλλά νομίζω πως το χρειάζεται και ο οργανισμός μου. Διαφορετικά δεν θα έβαζα τόσο πολύ αλάτι. Το παράκανα, το ξέρω, συγγνώμη. Δεν πειράζει, καλό θα μου κάνει. Θα μου ανεβάσει λίγο την πίεση. Το φτιάξα μεξικάνικο style. Προσπαθώ να πειραματίζομαι χρησιμοποιώντας μπαχαρικά που μπορεί να χρησιμοποιούν στη μεξικάνικη κουζίνα, στην ινδική κουζίνα, στην κινέζικη, ανάλογα με το mood. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω πολλές επιλογές από φαγητά ακόμα. Πάρα πολύ ωραίο. Δοκιμάστε το ρύζι με καυτερή σάλτσα ντομάτας όπως το έφτιαξα και εγώ. Πείτε μου στο σχόλιο τι μπαχαρικά βάζετε εσείς στη σάλτσα ντομάτας σας για να έχω επιλογές για το ρύζι. Τελευταία μπουκιά για να πειραματιστώ λίγο ακόμα. Και ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βίντεο, εγώ το απόλαυσα και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας!